στην απολογητική. Εκείνοι που έχουν κάνει θεολογία, που έχουν πάει στο θεολογικό τμήμα, στο ποιμαντικό ή στην ανωτάτη, ανωτέρα κλπ. Καταλαβαίνουν τι λέω, αλλά και εσείς που έχετε φιλολογική και όσοι από εσάς έχετε φιλολογική παιδεία. Δηλαδή θα μου πεις, είπε ο κύριος καθηγητής ότι αυτά που θα πει στηρίζονται στο Ματθαίο, Μάρκο, Λουκά, τους συνοπτικούς, οι τρεις πρώτοι από τις Ευαγγελιστάς που ονομάζονται συνοπτικοί, και στον Ιωάννη που είναι ο θεολόγος της όλης υποθέσεως της Καινής Διαθήκης. Ώστε εκείνα που είπε σήμερα ο κύριος καθηγητής, ούτε λίγο ούτε πολύ, έχουν να πούν το εξής. Το δράμα της Ιερουσαλήμ είναι πρώτον ιστορικό. Μιλάμε περί ιστορικού Ιησού. Δεύτερον, είναι εκούσιο δράμα. Τρίτον, είναι αντιπροσωπευτικό δράμα. Και τέταρτο και το φοβερότερο απ' όλα, είναι λυτρωτικό δράμα. Δηλαδή, στον Ρενάν, μέγας αρνητής της προσωπικότητας του Κυρίου, ή ακόμα και στους υπαρξιστές, Σάρτρ και Λιπή, για εκείνους που ξέρουν και τρία πράγματα, αλλά και στους σημερινούς ηδιστές, είτε του πρακτικού, είτε το φοβερότερο του θεωρητικού ηδισμού. Πρακτικού και θεωρητικού. Αποφεύγω οτιδήποτε άλλο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και του πρακτικού και του θεωρητικού ηδισμού. Έχουμε να πούμε τα εξής απόψε. Αυτά που λέμε για το πρόσωπο του Χριστού δεν είναι χήμερες. Όταν ο δεσπότης φοράει το διάμημά του, τη μήτρα του, το κορώνι του που λέμε, βλέπετε απάνω ότι έχει στα τέσσερα σημεία Ματθαίο, Μάρκο, Λουκά, Ιωάννη, και όταν εγκαινιάζει ο δεσπότης μία Αγία Τράπεζα μαζί με τους πρεσβυτέρους του, επάνω στο μάρμαρο με κυρωμαστή και κολλάει την εικόνα του Ματθαίου στην μια άκρη, στην άλλη, στο άλλο κέρας του Μάρκου, του Λουκά και του Ιωάννη. Κανένα ιστορικό πρόσωπο, κανένα, δεν έχει τέσσερις ιστορικούς καταγραφής της προσωπικότητάς του. Για πέστε μου, Θεκλήτης, πόσους έχει. Για πέστε μου, ο Κολοκοντρώνης πόσους έχει. Για πέστε μου, ο Πλάτων πόσους έχει ιστορικούς καταγραφής της προσωπικότητάς του. Εκείνη η φιλολογικο-ιστορική κριτική, γιατί δεν έχει επιζητήσει ποτέ την προσωπικότητά του. Ώστε το πρώτο λοιπόν έχουμε να λέμε είναι η ιστορική πορεία του Ιησού καταγράφηκε απόψε από τον Κύριο Κύρου κατά θαυμάσιο τρόπο. Και είπε, δεν τα έκανα από την κοιλιά της η Εκκλησία, ούτε πιστεύει σε κείμενες. Αλλά τι λέει, σε ιστορικά πραγματικά γεγονότα όπως καταγράφησαν και επιπλέον. Υπάρχει το κείμενο, αν θέλετε ευχαρίστως, να το παράξουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα και να σας τα δώσουμε, του Πιλάτου, ο οποίος περιγράφει το πρόσωπο του Χριστού πριν ακόμα να σταυρωθεί στον Κέσαρα. Ώστε μιλάμε περί ιστορικού γεγονότος και δεν είναι κείμενες το γεγονός αυτό. Πάει το ένα. Δεύτερον, αντιπροσωπευτικός θάνατος. Το είπε πόσες φορές ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος έπρεπε να σταυρωθεί τη Μεγάλη Παρασκευή. Ο άνθρωπος έπρεπε να σταυρωθεί και να χάσει τη ζωή. Κι όμως, τιμωρεί ο Πατήρ Θεός τον εαυτό του Θεό Υιό, τον Γιό του, όπως το είπε, για να μπορέσει να ζήσει ο άνθρωπος. Τη Μεγάλη Παρασκευή πεθαίνει ο Θεός για να ζήσει ο άνθρωπος και αυτός ο θάνατος. Βάλω μια ανατελεία, θα συνεχίσω ο πατέρας, ξέρω θα με παρατηρήσετε. Δεν πεθαίνει ο Θεός. Αυτό είναι η κάφα που έπαθε ο Άδης και ο Διάβολος. Δεν πεθαίνει ο Θεός, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Πάσχει η ανθρωπίνη φύση του Χριστού και συμπάσχει απαθήτως η Θεία. Θα το πω άλλη μια φορά. Πάσχει η ανθρώπινη, Μεγάλη Παρασκευή, πάσχει η ανθρώπινη φύση του Χριστού και συμπάσχει απαθήτως η Θεία. Δεν πεθαίνει ο Θεός. Εκείνον που δέχτηκε στα σπλάχνα του ο Άδης τη Μεγάλη Παρασκευή δεν ήταν ο νεκρός Θεός,
ήταν ο νεκρός άνθρωπος της αμαρτίας, τον οποίον ο Θεός φόρεσε πριν από 33 χρόνια. Και υπήρξε ο σταυρός του, το μαχαίρι εκείνο που έσκησε την κοιλιά του Άδη, για να μπορέσει να επιτευχθεί κάτι. Τι να επιτευχθεί? Να επιτευχθεί εκείνο το περίφημο «Συγγνώμη εκ του τάφου ανέτοιμε». Δέχτηκε τον Χριστό μέσα στα σπλάχνα του ο διάβολος, μη ξέροντας ότι το κεντρί του Χριστού, ο σταυρός του, ήταν εκείνος που θα τη διαρρήξει την καστέρα και υπέστη το ολίσθημα αυτό, ώστε είναι αντιπροσωπευτικός θάνατος. Για χάρη μας, υπέρ ημών είναι ο θάνατος, ιστορικός το ένα, αντιπροσωπευτικός ο άλλος. Το τόνισε ο Κύριος Καθηγητής, εκούσιος θάνατος. Λεγιώνες ανέφερε, αγγέλων δεν είχε να φέρει κάτω και να πει στον πατέρα του, βάψου μυαλό. Πήγε και ο Πέτρος, δυο φορές μάλιστα να τον παρακαλέσει γι' αυτό. Τη μια φορά του λέει, θυμάστε την Κυριακή που μας πέρασε το Ευαγγέλιο, πήγαινε με τους μαθητές του στα Ιεροσόλυμα για τελευταία φορά και τους λέγει, ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσετε εις χείρας αμαρτωλών και σταυρωθήσετε και αναστήσετε την τρίτη ημέρα. Του λέει ο Πέτρος, τι μας λες? Εμείς ξέρουμε ότι εσύ είσαι η ζωή, έτσι μας είπες. Και τώρα μας λες, θα πεθάνεις. Δεν είχα καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Δεν είχα καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Για τούτο και εκείνη την ώρα, τη φοβερή, έρχεται ο Ιησούς και του λέγει, του ιδίου του Πέτρου, είπα και ο πίσω μου Σατανά. Ακούστε τι μου είπε. Είπα και ο πίσω μου Σατανά. Ουκ ήρθον ημί δια την ώρα τάφτη. Δεν ήρθα για τίποτε άλλο. Το τόνισε ο Κύριος Καθηγητής. Και ωραιότατα και ποιητικά μάλιστα. Δεν ξέρω αν ήταν δικό σας το ποίημα ή του Βερίδη. Διαφόρο. Το τόνισε ποιητικότατα. Ότι δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ το τόνισε ότι ξέρεις εδώ εκείνη τη στιγμή εκείνος ο οποίος πάσχει είναι ο ίδιος ο Θεός που θέλει να πάσχει. Είπα και ο πίσω μου Σατανά, του είπε εκείνη την ώρα. Φύγε από μπροστά μου, ήρθα μονάχα για την ώρα αυτή. Και το έχω τονίσει και μια άλλη φορά. Ο τελευταίος πειρασμός του βιβλίου του Καζαντζάκη είναι λίγος. Μπροστά στον πειρασμό, εκείνο που υπέστη ο Κύριος απάνω στο σταυρό, όταν του έλεγαν οι γαβριάδες από κάτω, άλλους έσωσε. Εαυτόν του δίνασε, σώσε. Αν είσαι ο Υιός του Θεού, κατέβα. Αν εκείνο πετύχαινε ο διάβολος εκείνη τη στιγμή, σωτηρία στον άνθρωπο δεν υπάρχει. Ιστορικό γεγονός, ένα. Αντιπροσωπευτικό γεγονός, δύο. Και το τρίτο και το κυριότερο, εκούσιος θάνατος. Θυμάστε στην πορεία προς τα πήγαιναν οι τρεις μαθητές προς την Εμαούς. Δεν καταλάβαιναν περί τίνος πρόκειται. Και τους λέει, ο ανόητη και βραδύ στην καρδία. Για προφοράτε παρακάτω. Ουκέδι υψωθήνε τον Υιόν του ανθρώπου και την τρίτη ημέρα αναστήνε. Δι υψωθήνε τον Υιόν του ανθρώπου. Απαραίτητο. Δι υψωθήνε. Πρέπει να υψωθεί ο Υιός των Υιών του ανθρώπου κατά το αρχαίο συντακτικό. Δίψω τι είναι των Υιών του ανθρώπου. Πρέπει να πάθει. Εκούσιος θάνατος. Και το τελευταίο που έχω να πω για την αγάπη σας είναι ιδρωτικός θάνατος. Και με αυτό τελειώνω, κύριε καθηγητά. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, σκίστηκε το καταπέτασμα του ναού στη μέση. Οι πέτρες σκίστηκαν. Ο ήλιος δεν ήθελε να βγάλει τις ακτίνες του. Οι πηγές ήθελαν να σταματήσουν. Δεν ήθελαν να δώσουν νερό. Ο αέρας ήθελε να σταματήσει. Δεν ήθελε να δώσει αναπνοές στον άνθρωπο τον αποστάτη. Και τότε εστάθηκε το χέρι του Θεού τη Μεγάλη Παρασκευή και κράτησε την ίδια τη Θεία Δικαιοσύνη. Κράτησε την ίδια τη Θεία Δικαιοσύνη. Και δεν επετεύχθη εκείνο που ο διάβολος ήθελε, η καταστροφή του ανθρωπίνου γένους. Δεν καταστράφηκε. Αλλά τίποτα από όλα, λέει, δεν ίσχυσε από όλα αυτά ως αξία, παρά το εξής. Λίγες σταγόνες αίματος έπεσαν επάνω στο κρανίο του πρώτου Αβά και όπως η πιτιά
Επιτρέψτε μου, κύριε καθηγητά. Η πιτιά πέφτει μέσα στο γάμα και γίνεται είτε γιαούρτι είτε τυρί κατά τον ίδιο τρόπο. Οι ίδιοι σταγόνες από το αίμα του Κυρίου έπεσαν μέσα στο αίμα του ανθρώπου και στα κόκαλά του και δώσανε σωτηρία. Αυτό είναι το μεγάλο γεγονός που ο κύριος καθηγητής απόψε. Θωρικότατα, το τόνισα και πάλι το επαναλαμβάνω στον στρατηγό. Θωρικότατα, δεν πρόσθεσε τίποτα. Λες και έβλεπα και διάβαζα το κατά Μάρκον που είναι τόσο πολύ στο σταυρό, αναφέρεται περισσότερο, ή έβλεπα την ταινία εκείνη του Παζολίνη που όντως έχει γραφεί με πάρα πολύ ωραίο ύφος, καταπληκτικό και μόνο με τις πηγές και το βάζει, μάλλον το έβαζε, οι εμπολές αμαρτίες περιπέσασα έρθες, κάποτε το έβαζε, φέτος το βάζει, για να μπορέσουμε έτσι να δακρύσουμε την ώρα που πάμε στην Ανάσταση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ να σας ευχαριστούμε. Και θέλω να σας αναφύγει και για ένα άλλο λόγο τον κύριο καθηγητή. Για να του πω ότι ουδέποτε χάνει κανένας όταν στην Εκκλησία μιλάει με την Εκκλησία. Και ο κύριος καθηγητής είναι Εκκλησία. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Κοκαλιάρη με την υπέροχη προδία του και τους κυρίους γεροψάλτες, τους ψαλτάδες μας, να το πω έτσι απλά, οι οποίοι ήρθαν εδώ σήμερα, μας έψαλαν μέχρι την 40η που τελείωσε, τελειώσαμε ή 40η μας είπε, και τώρα θα αρχίσουμε τη μεγάλη εβδομάδα να μας ψάλουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας έχει ο Θεός καλά, να σας στηρίζει και να μπορέσουμε έτσι. Και να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για δύο πρόσωπα τα οποία είναι εδώ απόψε και τιμούν με την παρουσία τους ένστολα την απόψινή συγκέντρωση. Πρώτα τον κύριο Ταξίαρχο, τον διοικητή των καταδρομών της Μοίρας, καταδρομών και αλεξιπτωτιστών, έτσι δεν είναι κύριε Βιλτά. Το στρατηγό μας λοιπόν είναι καινούργιος τώρα και ήρθε εδώ να μπορέσει για πρώτη φορά να γνωρίσει και τον κόσμο της Αρναίας. Ένα χειροκρότημα για τον στρατό και να πούμε. Και δεύτερο, για τον κύριο Πέτρο που είναι εδώ απόψε, τον λιμενάρχη που ήρθε από την Ιερισσό εις διαδοχή του προκατόχου του, του κύριου Ζαφίρη Γιώκο του και ο οποίος υψηλός και ευθυτερής ήρθε να μας θυμίσει ότι το λιμενικό, το όμοιο με το στρατό, ξέρει και φυλάει Θερμοπύλες. Άλλοι ξεπουλάνε Μακεδονίες και άλλοι φυλάνε Θερμοπύλες. Να σας έχει ο Θεός καλά. Κύριε Άσομε, εν δόξα γλαντε δόξα.
Σήμερον ο Χριστός παραγίνεται επιμηκύνα του Φαρισαίου και γίνει αμαρτωλός προσεκούσα της πως είναι κυριλού πόσα. Είδε την πεπιθυσμένη Φιλαρίνα μαζί σας θέλει.
και δημιουργήσαμε
κερδίσαμε το κοινωνικό πρωτοπολείο. Και βλέπεις οι πατέρες φέρνουν τα τρόφιμα εκείνα που προσφέρετε εσείς, άλλοι βάζουν και από την τσέπη τους, μάλιστα δικά τους χρήματα και τα προσφέρουν. Και υπάρχουν σαφέστατα και ορισμένοι ιερείς 5-6-7, οι οποίοι κάθε Παρασκευή τις προηγούμενες μέρες και Τετάρτη-Πέμπτη τις τελευταίες έρχονται και παρίστανται για να μπορέσουν έτσι να προσφέρουν στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη μια μπουκιά στο στόμα. Ήδη Τετάρτη-Πέμπτη μας πέρασε 300 οικογένειες, κύριε Κέκερη. 300 οικογένειες και πήραν ακριβώς 300 οικογένειες μπορούσαν να πάρουν κάτι που τους επιφύλαξε η αγάπη του κόσμου. Και μάλιστα γι' αυτό δεν είναι παρόν απόψε, αλλά τον θυμάμαι, προσέφερε και 504 κοτόπουλα ο κύριος Βαγιονάς, ο βουλευτής, που του αξίζει ένα χειροκρότημα για να δείξει. Ο κύριος Κέκυρης λοιπόν υποστηρίζει γραμματιακά το κοινωνικό παντοπολείο. Και όποιος θέλει μπορεί να πάει να ελέγξει από μαλλί, γυαλί και σίδερο ποιος παίρνει, τι παίρνει, γιατί τα παίρνει. Και μάλιστα εκείνοι που είναι οι παπάδες απόψε, οι πρεσβύτεροι, εγώ θέλω να σας λέω παπάδες, που είναι παρόντες εδώ απόψε και κάθε φορά είναι στο κοινωνικό μας πρωτοπολείο, είναι ο πατήρ Σταύρος ο Τράκας, είναι ο πατήρ Κωνσταντίνος Αγούλας, είναι ο πατήρ Κυπριανός, είναι ο πατήρ Νεκτάριος και συν της άλλης ο πατήρ Χρήστος, ο οποίος δεν είναι εδώ παρόν απόψε, αλλά και ο πατήρ Αθανάσιος Φούκος, και άλλοι πατέρες οι οποίοι μας στηρίζουν, ο πατήρ Παναγιώτης, ο πατήρ Πέτρος, ναι, ο πατήρ Πέτρος Βασδεστόπουλος, και μας βοηθούν. Εσάς τελευταίως να ευχαριστήσω γιατί ήρθατε απόψε και γιατί στηρίζετε με την παρουσία σας το κοινωνικό πρωτοπολείο. Να σε έχει ο Θεός καλά. Και να ξέρετε, όσο στερεύει η τσέπη σας, τόσο γεμίζει η ψυχή σας. Χρόνια πολλά και ευχαριστώ.